Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα, καλό πρωινό, καλώς ανταμώνουμε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας και σήμερα είμαστε εδώ και σήμερα σας στέλνουμε κοντά μας για την ώρα που ακολουθεί. Η μέρα μας ξεκίνησε και θα συνεχίσει σε λίγο με έναν πολύ αγαπητό προσκεκλημένο και για εμάς αλλά και για όλους εσάς που μας ακούτε τούτη την ώρα. 210-4118-602, 210-4118-640, η τηλεφωνική μας αριθμή για ό,τι θέλετε να μας πείτε και opugis@hotmail.com, ηλεκτρονική διεύθυνση για να πάρουμε κάποιο δικό σας ηλεκτρονικό μήνυμα. Δεν είναι πολύ ο καιρός που κυκλοφόρησε ένα βιβλίο με τίτλο «Μολόν Λαβέ, φέροντες τα παρόντα γενναίως». Πρόκειται για δύο ομιλίες του αγαπητού σε όλους μας πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Παπανικολάου, που αυτές οι ομιλίες, αφού επεξεργάστηκαν και δέχτηκαν αρκετές υποσημειώσεις, κυκλοφορούν σε βιβλίο με αυτόν τον ιδιαίτερο τίτλο, τον οποίο θα έχουμε την χαρά να κουβεντιάσουμε, όχι μόνο τον τίτλο και το βιβλίο, αλλά γενικότερα με τον συγγραφέα, με τον αγαπητό μας πατέρα Ευάγγελο, που σε λίγα δευτερόλεπτα θα είναι μαζί μας σήμερα εδώ τηλεφωνικά. Τηλεφωνικά μαζί μας, φίλες και φίλοι ακροατές, είναι ο πρωτοπρεσβύτερος Ευάγγελος Παπανικολάου και θα έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε μαζί του, αφού προηγουμένως τον καλωσορίσουμε στην Πειραϊκή Εκκλησία. Πάτερ, ευλογείτε, καλώς μας ήρθατε ραδιοφωνικά και τηλεφωνικά στη συντροφιά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας. Ευχαριστώ τον επίσκοπό σας, ο οποίος και συναντηθήκαμε λίγο πιο λίγες μέρες προηγουμένως κάπου σε μια εξώδια ακολουθία και μου έδωσε πάλι την ευλογία του και την ευχή του να μιλάς με τον πατήρ Ευάγγελο, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και για την αγάπη που μου έδειξε και για το ότι συνεχίζουμε και μπορείτε και εσείς τώρα με την ευλογία του Επισκόπου να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε για αυτό το θέμα, νομίζω και κάποιο το βιβλίο μου, κάποιο βιβλίο που τυπώθηκε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Τυπώθηκε όντως ένα βιβλίο δικό σας που για την ακρίβεια είναι αποσπάσματα από δύο ομιλίες που είχατε κάνει πριν από περίπου δύο χρόνια. Και ο τίτλος του βιβλίου είναι «Μολόν Λαβέ, φέροντες τα παρόντα γενναίως». Να ξεκινήσουμε από τον τίτλο, ως συνήθως. «Μολόν Λαβέ». Μας έρχεται από τα παλιά τα χρόνια, από τα ιστορικά τα χρόνια. Ξέρετε, αν το μεταφράσετε ακριβώς αυτό, σημαίνει «αν τολμάς, έλα να τα πάρεις». Δεν είναι απλώς το «μολόν» έχει μία, ότι δηλαδή πρέπει να κάνεις κόπο για να έρθεις. Άμα θέλεις να κάνεις κόπο για έλα να τα πάρεις. Και ξέρετε ότι αυτό ήταν αυτό το κείμενο που έστειλα, γιατί ήταν γραπτός. Το έστειλε ο Ξέρξης στο Λεωνίδα και ο Λεωνίδας απήντησε γραπτός κι αυτός. Διότι, όπως λέγουν τα βιβλία, και οι Αθηναίοι το είχαν αυτό, όταν πήγαν και στους Αθηναίους και ζητήσανε να τους δώσουν γη και είδο, οι Πέρσες είχαν μεταφραστεί. Λοιπόν, και τα είπανε στο Θεμιστοκλή αυτά εκεί, και να τους δώσουν γη και είδο, και ο Θεμιστοκλής λέει, εντάξει, να φύγετε, δεν θα δώσουμε τίποτα, πάτε στο καλό. Αλλά ο μεταφραστής ήταν ήδη. Λοιπόν, το μεταφραστή τον σκότωσαν οι Αθηναϊκοί και είπανε ότι εσείς που ήρθατε από την Περσία, εντάξει, θα σας σεβαστούμε, αλλά το ότι Έλληνας δέχτηκε να μεταφράσει εν τη ελληνίδη διαλέκτο στα ελληνικά και να ζητήσει γη και είδωρ, και μόνο που τόλμησε να μεταφράσει, αυτός αφού είναι Έλληνας, καθίστε εδώ να τακτοποιήσουμε εμείς, εσείς για να σας σεβαστούμε, θα γυρίσετε πίσω. Οι Σπαρτιάτες, βέβαια, όπως ξέρετε, τους ρίξαν σε ένα λάκκο και τους είπαν πάρτε από γη και είδωρ. Αυτό ξαναεπαναλήφθη. Αυτή η ερώτηση έγινε τρεις φορές στις Θερμοπύλες. Μία φορά κατευθείαν στον Λεωνίδα, όταν δεν είχαν πάει από πίσω, ξέρετε, δηλαδή δεν είχαν τον εφιάλτη, αλλά ήταν η πρωτού να γίνει μάχη. Μετά, όταν τον πολιορκήσανε από πίσω με τον εφιάλτη που του περάσαν την Ανοπαία οδό και τον πήγαν και από πίσω, δηλαδή ήταν πολιορκημένοι και μπροστά και πίσω, δηλαδή οι Έλληνες. Και την τρίτη φορά, όταν ανεβήκαν σε ένα μικρό λόφο και οι στρατιώτες του όλοι προσπαθούσαν το σώμα του να το σώσουν και αγωνιζόντουσαν, τους ξαναείπε πάλι ο Ξέρξης, λέει, εντάξει, χάσατε τώρα, αφήστε το, αφήστε, τελειώσει, παραδοθείτε να τελειώσει. Και πεθάνανε όλοι, πέσανε όλοι πάνω στο βασιλιά του σκοτωμένοι. Και τρεις φορές λοιπόν γράψανε, δεν το είπανε, γράψανε, «Μολόν Λαβέ, έλα να τα πάρεις». Από εκεί είναι αυτό το θέμα. Και το δε φέρονται στα παρόντα γενναίως, όπως ξέρετε, γιατί για να πεις το «Μολόν Λαβέ» πρέπει να φέρεις τα παρόντα γενναίως.
Είναι από τα τροπάρια που λέμε στους 40 μάρτυρες εκεί, φέρονται στα παρόντα γενναίως οι Άγιοι Μάρτυρες, οι 40 μάρτυρες είναι αυτοί. Και το μαρτύριο, να ξέρετε, είναι και πριν το Χριστό, αλλά δεν το είχαν όλοι. Ενώ μετά το Χριστό, λέει ένας γέροντας πατήρ Τιμόθεος Τζανής, ότι δίνεις τη σαρκώσεως του κυρίου μόνης του Χριστού από την κυρία Θεοτόκο, έδωσε τη δύναμη του μαρτυρίου σε όλους τους ανθρώπους σε όλα τα μέρη του κόσμου. Δηλαδή φωτίζει ο Θεός και οι άνθρωποι, ακόμα και αν είναι στις παρυφές της Εκκλησίας, έχουν τη δυνατότητα σιγά σιγά δια του μαρτυρίου να καθαρίσουν και τον εαυτό τους, και αυτή τη δύναμη την έδωσε, γιατί ξέρετε, όλος ο άλλος κόσμος, ο κόσμος ο πριν Χριστού, έλεγε, όλα ήταν με μια ιδιοτέλεια. Ένα αγωνιστό για την πατρίδα μου, ένα αγωνιστό για την ιστορία, για την ιστορία, το άλλο κτλ. Αλλά σε αυτό που το ανέβασε ο Χριστός, ότι εγώ παρετούμε από όλη την εξουσία, από τα πάντα παρετούμε, δεν με ενδιαφέρει, και από το θάνατό μου παρετούμε, αυτό είναι μόνο από την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, δεν ήταν κάποιος άλλος. Και το Άγιο Πνεύμα δεν θα είχε έρθει αν δεν είχε σαρκωθεί ο Χριστός και αν η Θεοτόκος δεν είχε πει η δούλη Κυρίου για την και την πόλη μας. Αυτό είναι περίπου το, ξέρετε έτσι, το πρώτο, ας πούμε, για το Μολόν Λαβέ και το φέροντας τα παρόντα για νέους, κύριε Μαρκούδη. Και γίνονται και τα δύο πλέον ιδιαίτερα επίκαιρα στις μέρες μας. Βέβαια, ναι, αυτή η περίεργη εποχή μοιάζει να μην έχει τέλος. Έχει ξεκινήσει κάμπος ο καιρό και συνεχίζει και κάθε τόσο μας εκπλήσει με, ναι, τις μεταλλάξεις της. Βέβαια. Τι θα λέγατε λοιπόν τώρα στους ακροατές μας, όπως είχατε μιλήσει πριν από λίγο καιρό για αυτά τα θέματα? Ξέρετε ότι η πρώτη ομιλία αυτή είχε γίνει πρώτο ακόμη να μπούμε στην Βίνη του κορονοϊού. Η σωστά, πρώτη ομιλία, δηλαδή το Μολόλαβε. Και δεν ήξερα και εγώ πόσο επίκαιρο θα ήταν πολλάς πνευματικής, έτσι, αυτά είναι πνευματικής, δεν είμαστε ούτε πνευματικοί προς τον άνθρωπο, δεν ήξερα και εγώ πόσο θα έφτανε, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Κατά πρώτον βρισκόμαστε σε ένα, περάσαμε ένα μητράδι και είμαστε σε ένα διχασμό, ξέρετε, και ακόμα και μέσα στην Εκκλησία, αλλά δεν θέλω να το συζητήσω αυτό τώρα. Επίσης θέλω να σας πω ότι εγώ στη δεύτερη σελίδα του βιβλίου μου έκανα, επειδή τότε που εκδίδω το βιβλίο έζησα με πολύ τρομακτική ένταση, όπως και περισσότεροι από εσάς, την υπόθεση των τεμπών. Ναι. Και αυτό με συγκλώνησε πάρα πολύ. Με συγκλώνησε, διότι έπρεπε να μπούμε στους γονείς των παιδιών αυτών να φέρετε τα παρόντα γενναίως. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι άλλο, και να πείσουν στον τόπο τους. Με συγκλώνησε πραγματικά. Με συγκλώνησε. Δηλαδή, αν σκεφτείτε, μία μάνα η οποία παίρνει ένα παιδί καμένο, ας πούμε, μπορεί κάλλιστα να καθίσει δίπλα με μία μάνα των Αγίων 40 μαρτύρων, οι οποίοι και πνιγήκαν και καήκαν, έτσι. Γιατί θυμάστε ότι όχι μόνο τους πνίξανε, τους βάλανε στην πλήμη και τους παγώσανε, αλλά μετά τους βάλανε και στο ζεστό να τους κάψουνε. Λοιπόν, και επειδή αυτή η εμπειρία, μόνο μια μάνα των Αγίων 40 μαρτύρων θα μπορούσε να κατανοήσει ίσως τη δύναμη του μαρτυρίου που περάσαν αυτά τα παιδιά εκεί, με συγκλώνησε αυτό. Και ξέρετε ότι έβαλα σκοπό μου να σταθώ σε αυτές τις οικογένειες και όντως περιοδεύω την Ελλάδα, πηγαίνω από εδώ, πηγαίνω από εκεί, βρίσκω τους ανθρώπους αυτούς, βρίσκω τα αδέρφια τους, βρίσκω αυτά. Με αποδέχονται οι πάντες μας, ακόμα και αυτοί που κάνουν πολιτική κηδεία, είμαι με προσυγορία στο σπίτι τους, με πολύ αγάπη, με πολύ ωραία τρόπο, με πολύ ωραίο τρόπο. Και έτσι λοιπόν έχω αφιερώσει την έκδοση αυτού του βιβλίου εις ανάμνηση όλων των αποψυξάντων Ιθατέμπη και κινημένων, αλλά και των ζώντων που έμειναν πίσω, των φερόντων τα παρόντα γενναίως. Αυτή είναι η αφιέρωση του βιβλίου μου, διότι αλλιώς σκεφτόμουν να κάπου να το αφιερώσω, αλλά όταν έγινε αυτό το γεγονός, γιατί τότε έρθει να εκδίδεται, δεν είπα θα κάνετε αυτή την αφιέρωση, και για να το πιστοποιήσω ακόμα περισσότερο και στο Καμερούν και οπουδήποτε βρίσκομαι, βαφτίζω παιδιά με τα ονόματα των παιδιών των τυπών. Γιατί αυτό, ξέρετε, τα τέμπη δείχνουν ακριβώς κάτι το οποίο συμβαίνει στη χώρα, το οποίο είναι ότι εμείς δεν είμαστε έτοιμοι για τίποτα, δεν κάνουμε τίποτα σωστό, έχει χαθεί η αξιοπρέπειά μας ως ανθρώπων. Δηλαδή, εγώ, κύριε, εγώ είμαι πατέρα Ευάγγελος Νικολάου, έτσι, εγώ είμαι και εδώ παθολόγος. Ξέρω λίγο για τους όγκους, ξέρω μερικά πράγματα, ναι. Δεν σας συγχωρήσω, παιδιά, εγώ δεν ξέρω να σας συγχωρήσω. Εδώ πάρα πολλοί άνθρωποι αναλαμβάνουν κάποιες δουλειές για τις οποίες δεν είναι. Δεν είναι. Πρέπει να φέρουν τα πρώτα γενναίως. Παιδιά, αυτός είναι ο μισθός σου, 1.500 ευρώ, τελείωσε. Μην το κάνεις το μισθό σου 2.000 να κάνεις μια δουλειά την οποία την ξέρεις. Μην το αναλαμβάνεις, παιδιά. Αυτό, να ξέρεις, είναι μια κατάσταση στη χώρα, κύριε Υπουργέ. Και το καταλαβαίνετε κι εσείς, θα ζείτε συνεχώς, θα ζούμε όλοι μαζί. Λοιπόν, αν πήγα και λέω, παιδιά, εγώ δεν ξέρω αυτή τη δουλειά. Μην με βάζετε αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, όλοι είμαστε σε ένα λάθος, Δεν είμαστε σωστοί, ούτε στο ρολό μας. Εγώ πρέπει να έρχομαι στο γέλιο, γιατί είναι 8 το πρωί. Και καταλαβαίνω να έχω 8,5 και 9 λόγω της κίνησης. Αυτό όμως σημαίνει ότι εγώ δεν είμαι σωστός στην δουλειά μου. Αντιλαμβάνεστε. Και δεν έχω μια συνέστηση. Δεν είναι και να πούμε, έτσι βγήκε, μα δεν βγήκε. Έτσι είναι ότι δεν είμαστε συνεπείς.
Αυτό είχα έτσι να σας καταθέσω και να προχωρήσουμε, και θα σας το συνδέσω, έτσι. Το φέρετε στα παρόντα γονέα, για νέους είναι για τους γονείς αυτούς, οι οποίοι πραγματικά με πολύ κόπο φέρουν τα παρόντα για νέους, έτσι, πραγματικά. Και έχουν δύο προβλήματα. Ένα πρόβλημα ότι χάσουν τα παιδιά τους και ένα πρόβλημα ότι θεωρούν και βλέπουν ότι η δικαιοσύνη αργεί λίγο να τους αποκαταστήσει, όχι λίγο πολύ, και αντιλαμβάνεστε ότι έχουν ένα φόβο ότι ούτε από τη δικαιοσύνη θα έχουν αυτό που πρέπει και άρα φάγουν τα παιδιά τους δύο φορές και μάλιστα ενώ το πένθος κρατάει 6 μήνες εκεί και συνεχίζει μετά και έχει μια μικρή υπογόνηση, με το να μην καταφέρεις να φάψεις τα παιδιά σου πραγματικά, δηλαδή να είσαι εκτεθειμένος σε κάποια δικαστικά ή οτιδήποτε άλλο, αυτό παραμένει για χρόνια και έχεις σαν να έχεις το νεκρό άτομο. Ξέρετε, για τους Έλληνες ο νεκρός ατόφος είναι πολύ δύσκολη υπόθεση και θυμάστε τι έγινε η Αντιγόνη, γιατί για να χάψουν τον αδελφό της έγινε ολόκληρο σελίδι και την σκοτώσαν την ίδια για να καταφέρει να χάψει τον αδελφό της. Αυτά τώρα για τη σημερινή εποχή, αυτά τι να σας πω άλλα. Μόνο τα τέμπη φτάνουν για να καταδείξουμε σε όλους την κατάστασή μας για τη σημερινή εποχή. Ό,τι άλλο θέλετε με ρωτάτε, εσείς έχετε μεγαλύτερη πείρα, κύριε. Έχεις μεγαλύτερη πείρα και ρώτησε με εσύ τι νομίζεις. Δεν ξέρω εγώ τι να σου πω. Εγώ μιλάω συνέχεια. Σαν να και σας ακούμε και εμείς και οι ακροατές και όλοι, γιατί χρειαζόμαστε φωνές. Όχι γιατί αυτό που θα μας πείτε είναι κάτι πολύ πρωτάκουστο, αλλά γιατί χρειάζεται αυτή η φωνή να έρθει στα αυτιά μας. Μπας και καταφέρουμε και κάνουμε κάτι. Είπατε πολύ ωραία όλο αυτό που ζούμε. Τι απέδειξε αυτή η καταστροφή, αυτό το έγκλημα που έγινε στα Τέμπη, αυτοί οι άνθρωποι που χαθήκανε. Πραγματικά αυτή είναι μια παθογένεια που την ζούμε καθημερινά, αλλά δυστυχώς, νομίζω θα συμφωνήσετε εσείς, Πάτερ, την διαιωνίζουμε με τις πράξεις μας. Τα ίδια και τα ίδια λάθη μόνοι μας τα κάνουμε τελικά. Ναι. Είπατε όμως κάτι προηγουμένως και θα ήθελα ένα ακόμα σχόλιο πάνω σε αυτό, ότι έχοντας καταφέρει να βρεθείτε με τους περισσότερους από τους ανθρώπους που έμειναν πίσω χάνοντας τα δικά τους πρόσωπα, πραγματικά βλέπετε να φέρουν τα παρόντα γενναίως. Το αντιμετωπίζουν πλέον έτσι καρτερικά, βρίσκουν και μια παρηγοριά. Το βράδυ συναντήθηκα με σχεδόν τη μισή οικογένεια του Κυπριανού, ξέρετε, αυτού του παιδιού του που ήταν ιερέας ο πατέρας του και είναι ιερέας ο πατέρας του και τα λοιπά, και έχουν και πολλούς ιερείς στο σόι του, στο συνεργικό και αυτά, και ότι με παρακαλέσανε και πήγα για την ίδια και συναντήθηκα με όλους αυτούς. Μίλησα και αυτοί βεβαίως αυτοί έφεραν εξ αρχής τα γενναία παρόντος, σε σημείο ας πούμε που να θεωρούν γάμο την έξοδο του παιδιού. Αυτό είναι κάτι έτσι στο ακρότατο σημείο, αλλά δείχνει και την πραγματική πίστη, πώς αντιμετωπίζει κάποιος άνθρωπος με την πίστη τα γεγονότα. Μ' ακούτε? Ναι, πατέρ μου, ναι. Αλλά και τα άλλα παιδιά που πήγα στα Τέμπη, που πήγα στα μετέωρα από κάτω, στην Καλαμπάκα, στο Καστράκι, εκεί που συνήθισαν οι γονείς. Οι γονείς, οι οποίοι είναι πάρα πολύ επιγραμμένοι και οι οποίοι, εντάξει, και από το σώμα του παιδιού τους παρέλαβαν σχεδόν τίποτα. Λοιπόν, γιατί και αυτό έχει μεγάλη σημασία, να ξέρετε, είναι ο Έλληνας, θέλει να δει το σώμα, να αναπαυθεί το σήμα, το σώμα. Αναπαύεται πάρα πολύ, να αγκαλιάσει το σώμα. Όταν λοιπόν δέσονται με το σώμα σε ένα κουλιέ, καταλαβαίνετε τι είναι αυτό, πάλι γι' αυτό κάτι, επειδή ακούμπησε, βλέπετε ο Έλληνας, πρέπει να καταλάβετε ότι είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Δηλαδή εμείς, όταν ένα ρούχο ενός Αγίου έχει ακουμπήσει πάνω στον Άγιο, φυλάμε το ρούχο. Αφού δεν έχουμε τον Άγιο, φυλάμε το ρούχο. Γιατί θεωρούμε ότι το ρούχο αυτό, ξέρετε, με συγκινείται πάρα πολύ. Το ρούχο αυτό ακουμπάει πάνω στο σώμα του Αγίου και άρα έχει τη χάρη του Αγίου. Έτσι, και άμα δεν μπορείς να φέρεις το παιδί σου, αλλά σου φέρνει ένα πράγμα που ακουμπάει πάει το παιδί σου, το παίρνεις αυτό και λες, αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που έχω από το παιδί μου. Καταλάβετε. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί στην αρχή δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Μετά σιγά σιγά περνάει ο χρόνος, προσπαθούν να κατανοήσουν τι του συμβαίνει, δεν κατανοείται ποτέ. Σιγά σιγά οριμάζουν και λένε ότι κάπου είναι το παιδί μας και θα πρέπει και εμείς να ετοιμαστούμε για να πάμε σε έναν άλλο χώρο. Και το πιο σημαντικό που βλέπω είναι το εξής, ότι σου λένε, αχ, λέει Θεέ μου, λέει να μην να ζήσω μια ζωή που να μην χάσω το παιδί μου και στην άλλη ζωή. Καταλαβαίνετε τι λέει, δηλαδή σου λέει να ζήσω με αυτόν τον τρόπο πραγματικά, ώστε όταν θα φύγω από τη ζωή, έχει εγώ στο, ας πούμε, το παιδί μου να είναι στο παράδεισο και εγώ να μην πάω στο παράδεισο. Και έχω και μια άλλη υποχρέωση, γιατί το παιδί μου βάζει τη μαρτυρία του, πιστεύω θα πάει στον παράδεισο. Άρα και προς το πρώτο βλέπετε ότι πιστεύουν όλοι ότι κάπου είναι το παιδί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξέρετε. Και γενικά είναι τα πάντα. Λοιπόν, ακόμα και εκείνος που έκανε την πολιτική κυρία, είναι εξαιρετικό παιδί αυτό, ο αδερφός του Βαΐου. Λοιπόν, αυτός μου είπε ένα πάρα πολύ ωραίο αυτό, ότι ακούστε το αυτό.
στο Αθηνοδόμο όλους σας και στους Έλληνες όλους. Δηλαδή τι σημασία έχει η Εκκλησία. Αυτός ο άνθρωπος λέει ότι είχε ακούσει, του άρεσε πάρα πολύ, δηλαδή έτσι είχε μια αγωνία με την παραβολή του ασώτου. Βλέπετε που ο μεγάλος γιος, αυτός ήταν ο μεγάλος αδερφός που έζησε, και ο άλλος είναι ο μικρότερος που έφυγε από τη ζωή. Λοιπόν, ακούστε τι έκανε. Ο αδερφός όταν πέθανε και τον έφυγε με πολιτική κυρία τον κύριο. Λοιπόν, όμως τον πολιτική κυρία είπε και σφάξαν ένα μοσχάρι μεγάλο, ένα πολύ μεγάλο μοσχάρι, να το ψήσουν, λέει, ώστε έστω η τσίκνα να πάει στον αδερφό μου. Προσέξτε, καταλάβατε, όλοι έχουν μια αίσθηση του κάπου είναι, όλοι. Αντιλαμβάνεστε, ακόμα και αυτός που έκατρασε με αυτόν τον τρόπο, και το μοσχάρι αυτό το έσφαξε επειδή στο Ευαγγέλιο είχε ακούσει ότι ο πατέρας σφάζει το μοσχάρι για να υποδεχτεί το γιο του. Αντιλαμβάνεστε. Το καταλαβαίνετε. Αυτά τα πήρα από τους ανθρώπους οι οποίοι τους σκέπτομαι. Να το ξέρετε αυτό. Θέλει η Εκκλησία να βγει από τα καναλάκια της, να βγει από τους τοίχους και σιγά 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 με ένα μπαστούνάκι να γυρίζει γύρω γύρω, να παρηγορεί τα παιδιά της, και στο τέλος δεν παρηγορεί τα παιδιά της. Παρηγορείται μόνη της, να ξέρετε. Εμένα με παρηγορούν αυτοί. Όπως και τους άλλους ανθρώπους τους παρηγορούν. Έχουν μια χωριά και ένα ήθος. Πολύ μεγάλο ήθος. Και βλέπετε ότι αυτά τα φέρονται απαραίτητα για νέους. Αυτοί σιγά σιγά το καταφέρνουν. Βέβαια, να ξέρετε, αυτή η φωτιά καίει εκεί που πέφτει. Όπως λέει και ο λαός, η φωτιά καίει εκεί που πέφτει. Έτσι, όπου έπεσε αυτή η φωτιά, έκαψε. Και αυτοί έχουν καεί περισσότερο. Εμείς οι άλλοι είμαστε παρατηρητές. Αλλά όπως ο Ιωάννης ο Θεολόγος που έβαλε κάτι στο Σταυρό, πιστεύω ότι και εμείς αξίζει να καθόμαστε κάτω στο Σταυρό των ανθρώπων και να περιμένουμε τα αίματά τους να μας αιματώνουν και να μην το κουνάμε από κυρούπλο. Αυτό το μολόν λαβέ ισχύει και γι' αυτό. Δηλαδή το να καθίσεις κάτω από αυτόν πεθαίνει. Είτε είναι ο άνθρωπος με καρκίνο που δεν βλέπεις και δεν αντέχεις, δεν βλέπεις τον άνθρωπό σου. Είτε είναι ένας άνθρωπος που είναι στη φυλακή αδίκως ή δικαίως. Είτε ένας άνθρωπος ο οποίος υβρίζεται. Είτε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στα ναρκωτικά τελευταίο στάδιο. Αυτός τον άνθρωπος να τον αγκαλιάσεις σαν εκκλησία, να τον αγκαλιάσεις σαν αδελφό, να τον αγκαλιάσεις και να σταθείς μαζί του και να σηκώσει ακόμα και την καταγραφή των άλλων ανθρώπων. Αυτό νομίζω είναι το μολόν λαβέ για εμάς, για τους ιερείς και για τους πραγματικούς ανθρώπους, για τους καταχριστών, ένα αγίο πνεύμα της ζώντας ανθρώπους, είναι ότι αυτό κάνουμε. Συγχωρούμε τον εαυτό μας, συγχωρούμε τους άλλους, συγχωρούμε τον εαυτό μας και στεκόμαστε εκεί και περιμένουμε το έλεος του Θεού και λέμε δεν κρίνουμε κανέναν. Αυτό πάλι είναι μολόν λαβέ, έτσι. Μολόν λαβέ είναι και το να μην κρίνω κανένα. Είναι πολύ δύσκολο να μην κρίνεις κανένα. Το μολόν λαβέ είναι ισχυρό. Είναι πολύ δυνατό. Άμα θέλεις αυτό, αλλά με ταπείνωση όμως. Οι αρχαίες το λέγανε λίγο με καμάρι. Θα σας πω ένα ωραίο, κύριε Υπουργό, ότι στο Ιωνόδος επί πατρός αυτού του Αγίου Ανθρώπου του Εμιλιανού, ένας αξιόλογος άνθρωπος που ήταν στις Μονούτρια, εκεί ήταν μοναχός κάποτε και του παρουσιάστηκε ο διάβολος και του λέει θα σε βγάλω το μοναστήρι. Και το απέντησε και ο μοναχός, απρόσεχτα τελείως, λέει άμα τολμάς έλα. Δηλαδή μολόν λαβέ, έλα μην πάρεις. Λοιπόν, και είπες ο Γέροντας Δημιανό και του λέει θα φύγεις στο Μασίνο, ξέρεις, διότι δεν είπες με την ευχή του γεροντά μου και με τη δύναμη των Αγίων και με τη χάρη του Θεού και της Πανηγίας, έλα να βολέψουμε. Αλλά τι είπες, μολόν λαβέ, έλα μόνος με μετά, έλα μόνος, μολόν λαβέ. Καταλάβατε, αυτό είναι η διαφορά. Μολόν λαβέ, με τη βοήθεια του Χριστού θα νικήσουμε. Αυτό είναι η διαφορά μας, των νέων. Και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο, θα με συγχωρέσετε, το είπε ο Παπαδιαμάντης που το ανέλησε και πάρα πολύ ωραίο Τσαρούχης και είπε ότι οι αρχαίοι Έλληνες ετοίμασαν, λέει, ένα άνθος ωραίο το οποίο περιπαθώς ερυκνίζεται μέσα στην δικιά του αγώνα για την αλήθεια, αλλά το άνθος έδεσε σε καρπό όταν ήρθε ο Χριστός και έστειλε το Άγιο Πνεύμα ως ήλιο πραγματικό, ο ήλιος της δικαιοσύνης, και εφώτισε τον κόσμο και αυτό το άνθος έδεσε και έκαμε καρπό. Ωραία δεν είναι, είναι πολύ ωραίο αυτό. Βέβαια. Το ανέλησε με τον Παπαδιαμάντη ο κύριος αυτός, ο καλός ο άνθρωπος αυτός. Όλοι αυτοί βοηθήσαν την πατρίδα μας, να ξέρετε. Όλοι βοηθήσαν την πατρίδα μας αυτή. Οι καλλιεργημένοι, οι πνευματοφόροι άνθρωποι. Τι άλλο θέλεις, πες μου. Σας ακούμε, Πάτερ μου, ό,τι να θέλω. Είναι πραγματικά ευκαιρία σήμερα να θέσουμε πολλά θέματα, αλλά ναι, έτσι όπως το είπατε εσείς, αυτό το μολόν λαβέ που ισχύει για όλους μας και για όλα, έτσι όπως το θέσετε τώρα στις τελευταίες φράσεις σας με την πνευματική του διάσταση, μολόν λαβέ, αλλά με τη βοήθεια του Χριστού, όχι μόνοι μας, δεν είμαστε θέση ναι, να κάνουμε τίποτα, είναι ίσως και το μόνο μεγάλο ζητούμενο. Τα τελευταία χρόνια ο καλός Θεός μας χάρισε πολλούς σύγχρονους Αγίους. Ναι. Αγίους των ημερών μας που τους συναναστραφήκαμε. Εσείς είχατε την ευκαιρία, ναι, τους πιο πολλούς από αυτούς να συναναστραφείτε. Είναι αυτό μια μεγάλη παρηγοριά για όλους μας τώρα? Εκτός ότι θα έπρεπε να είναι παράδειγμα στη ζωή μας, που δεν είναι.
Αλλά ταυτόχρονα είναι μια μεγάλη παρηγοριά. Κοιτάξτε, αυτό που ζούμε. Φαίνεται όταν ετοιμάζεται μια μεγάλη δύσκολη περίοδο στην ιστορία, μια σκοτεινή περίοδο. Ζούμε μια περίοδο που θα είναι στην σκοτεινή και θα σκοτεινιάσει κι άλλο, να ξέρετε, από ό,τι φαίνεται. Στέλνει ο Θεός έτσι τους ανθρώπους του πριν και ετοιμάζει και υπόγεια από αυτούς τους ανθρώπους κάποιους. Υπόγεια. Δηλαδή δεν φαίνονται. Δεν φαίνονται. Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι. Να ξέρετε την Κυριακή Εκκλησία. Η Εκκλησία είπε ότι εντάξει, ξέρω τον Άγιο Δημήτριο, ξέρω τον Άγιο Γεώργιο, ξέρω τον Αβατάδε, ξέρω τον Αντώνιο, ξέρω τον Σμούδη, αλλά υπάρχουν και αυτοί που είναι ανώνυμοι. Θα πρέπει να αφιερώσω λίγο πολύ μια μέρα για τους ανωνύμους. Λοιπόν, υπάρχουν πολύ περισσότερα εκατομμύρια ανωνύμων Αγίων. Λοιπόν, με τη χάρη του Θεού υπάρχουν πάρα πολλοί ανώνυμοι Άγιοι και σήμερα. Άνθρωποι που εργάζονται, άνθρωποι που είναι στα νοσοκομεία, άνθρωποι που είναι άρρωστοι, άνθρωποι που έχουν κόψει τα δύο πόδια, άνθρωποι που δεν βλέπουν, άνθρωποι που αντιμετωπίζουν. Τι να σας πω. Εγώ θα σας πω κάτι που είναι σημαντικό. Εχθές στην Επιτροπή Αναπηρίας που ήμουνα, ήρθε ένα παλικάρι, το οποίο είχε και να στέλνει αυτή η μετοχή. Λοιπόν, το οποίο και είχε πολύ στο χείρι, είναι συγκεκριμένε πράξει στι παλιέ. Πάθετος, δεν είναι μέσα ενδιαφέρον, μας ενδιαφέρει αυτό που θα σας πω. Το παιδί έλαβε. Είχε αλλάξει τελείως τη ζωή του. Μόλις το είδα, του λέω, παιδί μου, έσπιξε, μου στο χέρι, πάτε ρε βάγγελε, μου λέει, φρε παιδί μου, του λέω. Φρε παιδί μου, τι αλλαγές έχεις κάνει ο Χριστός σε σένα, ρε παιδί μου, πώς είσαι έτσι, πώς... πάτε να εύχεστε για μένα, να εύχεστε για μένα και πάντα πάτε να λέτε και στον κόσμο, πάντα να έχει ο κόσμος εμπιστοσύνη στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αλλάζει το Άγιο Πνεύμα τα πάντα με στην καρδιά μας ανθρώπων. Και είναι πολύ ωραίο αυτό. Αυτό είναι εξασυνήν με παιδιά. Δηλαδή έτσι και έλεγα στην πεζιτέρα που είχε το βράδυ, από παιδιά τι να σου πω. Ένα με τον Βάιο μετά το βράδυ και ένα το πρωί με ταυτότητα δουλειά, κάθε μέρα παίρνουμε και μια ευλογία καινούργια και μια ευλογία καινούργια, ότι δεν χάνονται τίποτα, να ξέρετε. Δεν θα χαθεί. Υπάρχει φως. Πώς είναι τα καντήλια, έχετε πάει σε τα κημητήρια τις νύχτες, κανά εδώ, ξέρεις περιοχές μας, ξέρετε που ακόμα, όχι μέσα στην Αθήνα, σε κημητήρια που είναι πλά, εδώ, που είναι στη Μάνδρα, στην Ελευσίνα. Αν πάτε στα κημητήρια, ενώ βασικά βασιλεύει το σκοτάδι έχει νικήσει, θα δείτε πάνω από τους τάφους μικρά καντιλάκια, μικρές φωτίτσες, που αυτές τι δηλώνουν, ότι εκ του τάφου γρανατίζει η ζωή. Δηλαδή, είναι πως δεν νικάει το σκοτάδι, δεν θα νικήσει το σκοτάδι, Είναι λίγο, φαίνεται την νικάει, αλλά δεν είναι προς όλες. Η αλήθεια είναι ότι έχει παραπεινώσει τώρα και βλέπετε και οι άνθρωποι παρασύρουν και δεν βλέπετε πως είναι, αλλά με τη χάρη του Θεού. Οι μεγάλοι αυτοί άγιοι που περάσανε, αφήσανε σποριά. Αφήσανε σποριά. Γιατί οι άγιοι τι κάνουν, δεν δάσκαλοι οι άγιοι. Εκτός βλέποντάς τους εμείς τους παραδείγματα, αλλά και ο τρόπος που μιλάμε και αυτά που λένε, τόσο ωραία. Σας είχα πει, ας πούμε, ένα ωραίο μολόν λαβέ, ας πούμε, να ακούσετε ένα ωραίο μολόν λαβέ του Αγίου Παλαισίου, όπου όταν πρωτοπέ εγώ στο Λιμόνος, μας έπιασε μια διάδοση και ήμασταν έξω από μια πρόθυρη τουαλέτα και καθόμασταν εκεί με το σαριά και περίμεναν πίσω από το μέσα. Εκεί ήταν και ένας Ιάπωνας, ο οποίος Ιάπωνας, ας πούμε, περίμενε και αυτό στη σειρά. Και του είπαμε, λέω, εσύ λέω, είδες τα Ιωνόρα στα αγγλικά. Και λέει, και λέω, ποιον είδες εδώ, είδες αγίους ανθρώπους και τελικά. Όχι, μου λέει, δεν είναι κανένα άγιο άνθρωπο, μου λέει, μόνο αν είναι. Μου λέει, δεν πήγες στα μοναστήρια, δεν πήγες από εδώ, δεν πήγες εκεί, δεν πήγες εκεί, λέω, διάφορα στα αγγλικά. Μου λέει, πήγα, λέει, αλλά όλοι με ρωτάγανε, τι θρησκεία έχεις. Ο μοναδικός άνθρωπος λέει, εγώ δεν είχα γνωρίσει τον Αγιο τότε, αυτό έγινε το 1977. Λοιπόν, ο μοναδικός άνθρωπος λέει που δεν με ρώτησε τι θρησκεία είμαι, ήταν ένας Παΐσιος, μου λέει. Και δεν σου λέω, ναι, όχι μόνο δεν με ρώτησε, μου λέει, αλλά με ρώτησε μετά, μου έκανε μηνύματα, δεν μπορούσε να μιλήσουν και έκανε, ξέρετε, με τα χέρια. Του πόσα παιδιά έχω. Μετά μου έδωσε ένα πορτοκάλι για τη γυναίκα μου, ένα πορτοκάλι για το παιδί μου, ένα πορτοκάλι για αυτό, μου έδωσε καλύβια για το παιδί μου κτλ. Να τα έχω, μου λέει, εδώ να τα πάω στην Ιαπωνία. Καταλάβατε, αυτό δείχνει το μολόν λαβέ και φέρεται τα παρόντα γενναίως, έτσι. Ο γέροντας δεν μπήκε να δει το εξωτερικό του ανθρώπου. Ο γέροντας ασχολήθηκε με το πώς να απαλύνει αυτή την ψυχή αυτού του ανθρώπου και τώρα ένα πορτοκάλι για να πάει στην Ιαπωνία θα φτάσει στο τέλος να είναι μιλωμένο. Έτσι, το ξέρω, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά ο γέροντας αυτό που του είχε, αυτό που θα έτρωγε αυτό στο πορτοκάλι, το δικό του που θα είχε ένα-δύο πορτοκάλια, γιατί δεν είναι πορτοκάλι, δεν είναι. Λοιπόν, και δύο καλύδια που θα είχε εκεί πέρα από τις καρδιές, του τα έδωσε με όλη την καρδιά. Ο άλλος λοιπόν έξω από μια τουαλέτα μου παρέδωσε ότι άμα θέλεις να πας να δεις τον Άγιο Όλεο, στο γεγονός πήγαινε στο Γιώργο Παΐσιο, δεν ξέρω που θα πούμε είναι ο Παΐσιο, δεν ήξερα αυτός, δεν πηγαίνει το πέραν. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι μας αφήσαν αυτή την απλή παράδοση. Όχι, προσέξτε το λαό,
οι παπάδες ειδικά διακονίσετε το λόγο με πάρα πολύ αγάπη, συγκαταβείτε στα παθήματα του λαού, θυμηθείτε τα δικά σας πάθη, καταλάβετε τα πάθη τα δικά σας και φερθείτε στους ανθρώπους με πολύ αγάπη. Είδατε μέσα στο βιβλίο υπάρχει μια... όταν ο Μωάμεθ ο προφητής βίασε το γιο του Νοταρά, του Λουκά Νοταρά, το βίασε ο ίδιος ο προφητής μπροστά στα κάστρα της Κωνσταντινούπολης για να δείξει ότι αυτά σας περιμένουν σε όλους. Εάν εξωματούσε ο γιος του, θα τον δεχόταν. Δηλαδή θα του έλεγε εντάξει, βασικά θα ήταν εξωματής, όχι, αφού το εξωματής, τον τιμωρούσε, πρώτα τον βίασε και στρατοκόμουν το κεφάλι. Για να βλέπει ο Λουκάς Νοταρός από πάνω από τα τείχη, μαζί με τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο και μαζί με τον, αυτόν τον Ισίδωρο, ξέρετε, τον Ισίδωρο της Ρωσίας, που ήταν ο καρδινάλιος, δυστυχώς ήταν και αυτός πάνω στα κάστρα. Λοιπόν, την ώρα που τον βίασε και τον σκότωσε το παιδί, ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος πηγαίνει στον Λουκά Νοταρά και έτσι με πολύ αγάπη το λέει, ξέρεις βρε Λουκά, λέει, αυτό περιμένει και όλους εμάς, αυτό μας περιμένει και αύριο, δυστυχώς αυτό που πάθαμε. Και ποτέ ο Λουκάς Νοταράς άκουσε βασιλέα, του λέει, σε αγαπώ, σε εκτιμώ, είσαι βασιλιάς, δεν είσαι πατέρας όμως, αυτό θα γίνει για μας αύριο, σήμερα έγινε στο παιδί μου αυτό σήμερα. Τι σημαίνει? Πρέπει με πολύ προσοχή να μιλάμε στους ανθρώπους, με πάρα πολύ προσοχή. Είδατε οι άλλοι, στο Λιονόρος, απέτυχαν να πλησιάσουν τον Ιάπωνα. Όλοι, όλοι αυτοί απέτυχαν. Ενώ ο Γεροπαΐσιος του πήρε την καρδιά με τρία πορτοκάλια, με τρία καρύδια και το ότι δεν το ρώτησε τι θρησκεία είσαι. Αλλά τον άφησε τον άνθρωπο να αισθανθεί ζωντανά γλυκά σε αυτόν και σιγά σιγά να προχωρήσει. Να τα παραδείγματα που μας δώσαν αυτοί και όποιος τα ακολουθήσει σιγά σιγά μέσα στην ερωτική μας. Αυτό μπορεί να γίνει με τον πατέρα και τα παιδιά. Αυτό μπορεί να γίνει και ένα δάσκαλος για τα παιδιά στο σχολείο. Αυτά μπορεί να γίνει και ένας οδηγός σε ένα λεωφορείο, όπου με τον τρόπο που θα περιμένει τον άνθρωπο να ανεβεί πάνω στα σκαλιά και θα τον κοιτάξει, με τον τρόπο που θα τον κοιτάξει στα μάτια, με την αγάπη που θα τον κοιτάξει, του έχει φτιάξει την ημέρα και την ημέρα. Και ο άνθρωπος πάει στη δουλειά του χαρούμενος και λέει, μα γιατί είναι αυτό? Γιατί ένας χριστιανός οδηγός, ένας οδηγός που πιστεύει στον Χριστό, αυτό όχι ένας χριστιανός οδηγός, ένας οδηγός που πιστεύει στον Χριστό, μπορεί φέροντας τα παρόντα γενναία στις εσωτερικές του ζωής αυτός, να σου μεταφέρει λίγο από την αγάπη και τη χαρά των Αγίων και σένα να σου ομορφύνει μέρα χωρίς να σε καταλάβει το γιατί. Έτσι είναι αυτές οι μικρές στιγμές οι ευλογημένες που μπορούν να αλλάξουν τα πάντα. Και τη διάθεση και τη μέρα, ακόμα και τη ζωή ολόκληρη. Όπως ενδεχομένως θα συνέβη και σε αυτόν τον Ιάπωνα, όπως μας είπατε νωρίτερα, με τον Άγιο Παΐσιο. Αυτά που μας λέτε, Πατέρ Ευάγγελε, που μπορεί ο καθένας μας να κάνει, δεν είναι ανέφικτα. Θέλουν όμως κόπο. Έναν κόπο να ξεκολλήσουμε από τη βολή μας, από την άνεσή μας, από τον εγωισμό μας, από τα πάθη μας. Πώς κάνουμε λοιπόν την πρώτη κίνηση και να μπορέσουμε να κάνουμε τέτοιες απλές κινήσεις στη συνέχεια που θα βοηθούν ο ένας τον άλλον? Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, που νομίζω και ένα βιβλίο έτσι μαζί ήμασταν κάποια στιγμή που το απολογήσαμε, λέει σε ένα σημείο πάρα πολύ ωραίο. Λέει, κοιτάξτε, δείτε, λέει, παιδιά, εάν δεν δεχτείτε να κάνετε λίγο κόπο στον εαυτό σας για να νικήσετε την ειδονή, τότε να ξέρετε, ο Θεός θα επιτρέψει οδύνες στη ζωή σας, ώστε με τις οδύνες να ταπεινωθούμε και σιγά 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 να πορευτούμε στην όντως ειδονή που είναι ο Χριστός. Βλέπετε λοιπόν ότι εάν δεν θελήσουμε εμείς οι ίδιοι να μπούμε σε μια διαδικασία προσπαθίας που είπατε προηγουμένως, ο ίδιος ο Θεός θα επιτρέψει τους πειρασμούς με τους οποίους εμείς κοιμόμαστε δουλειά, γιατί αυτό είναι το βάσανό μας. Οι ίδιοι πειρασμοί θα μας δαγκώσουν τόσο άγρια πάρα πολλές φορές, ώστε θα μας ταπεινώσουν ήδη και κάποια στιγμή, ίσως μην θα πεθάνουμε. Μπορεί να είναι και να μην το θανάτωσε, να μην το πάρει καμπάρι κανείς. Να σηκώσουμε τα μάτια στο Θεό και να πούμε, ίασε την ψυχή μου, ότι είμαι αρτός. Αυτό που λέμε στην δοξολογία, ίασε την ψυχή μου, ότι είμαι αρτός. Εάν θυμίσουμε λοιπόν τώρα, πες ότι ένας θέλει να βάλει αρχή σε αυτή την υπόθεση. Και να βάλει ένας αρχή, θέλει λίγο ησυχία. Το κακό του κόσμου του σημερινού λειτουργού μου είναι ότι δεν έχει ησυχία καθόλου. Αν ο άνθρωπος δεν ησυχάσει, δεν μπορεί να καταλάβει τι στο καλό γίνεται μέσα του. Βλέπετε λοιπόν, πρέπει να σηκωθούμε το πρωί, να βάλουμε τα πόδια, να πάμε τα παιδιά στο σχολείο, να φύγουμε το σχολείο, να πάμε τα παιδιά στα κλειδιά, να πάμε να μιλούμε συνέχεια. Αν δεν συνέχεια, να κάνουμε μια προσευχή έτσι τα δύο, γιατί είναι ο κανόνας μας, να κάνουμε προσευχή, να κάνουμε περιπετάνια, έτσι λειτουργό δεν είναι δουλειά. Τι έχει κάνει ο κόσμος λοιπόν? Ο κόσμος, ενώ ο πατέρας μας, πούμε, εργαζόταν 8 ώρες, 9 ώρες και με αυτό εξασφάλισε τα παιδιά του, το ψωμί του, το νερό του, το μονοπιστήμιο του, τους άφησε ένα σπιτάκι, τώρα πρέπει να δουλεύουν δύο γονείς, να πουσιάζουν τα σπιτιά, να τρέχουν με την ψυχή στο στόμα, τα παιδιά να παραμένουν και να είναι σε διάφορους παιδικούς σταθμούς, δεν ξέρω πώς το καλό γυρίζει, τα παιδιά μέρα νύχτα. Αντιλαμβάνεστε, έτσι, όλο αυτό το πράγμα. Μετά λέμε για να γίνει, να βάλουμε αρχή. Πού να βάλουμε αρχή, άνθρωποι? Είναι τόσο δομημένο δαιμονικά, που δεν προλαβαίνεις, όχι δεν προλαβαίνεις αρχή. Γιατί η αρχή θέλει ησυχία. Γι' αυτό οι καλύτερες ώρες,
Αυτό είναι, αυτό είναι η αρχή όλων. Και ο Γιώργος Γεργάρης τιμώνησε, α πούμε, σε 6-7 μέχρι τις 12 του Ιούνιου, γιατί δεν πέρασε η μέρα, γιατί ήταν αντισταμένο σε αυτή την ώρα. Λοιπόν, εγώ δεν λέω να τώρα αυτό, αλλά έστω 12 με 12.30 α κλείσουν τα φώτα οι άνθρωποι, α βάλουν, ανάψουν ένα κεράκι μπροστά σε μια εικόνα και α καθίσουν, α μην πούνε τίποτα στο Θεό. Απλώ να κοιτάνε λίγο μέσα του συνέδριου, τι έχω κάνει. Από πού με έχει δακώσει ο διάβολος, από πού πονάω, πού είναι αυτό, πού είναι εκείνο, πού είναι το άλλο, πού είναι αυτό. Και να εφαρμόσουν αυτό που λέγεται στο Βορειομάντης, ώστε για καθαρά εξομολόγηση. Γιατί άμα την εξομολόγηση δεν την πεις, άμα αφήσει ένα κομμάτι, είναι σε ένα σκουλί και λέει πετρώνει τους ανθρώπους, το σκουλί και πετρώνει τον λόγο, δεν βγαίνουν απ' έξω. Τα σκουλίκια βγαίνουν μέσα από το έντερο του ανθρώπου και το τρώνε, όταν το φάγουμε. Λοιπόν, έτσι τα σκουλίκια αυτά που αφήνουμε μέσα στην ψυχή μας, άμα δεν τολμήσουμε να κάνουμε το μολόν λαβέ, δηλαδή να πούμε, να σηκωθούμε εμείς όρθιοι, να πάμε στο πνευματικό, οποιοδήποτε πνευματικό είναι, παιδιά. Δεν παράνε όποιος να είναι. Μια φορά εγώ είχα μια μαθητή και επεδάκι ήμουνα και δεν ήθελα να την πω, με πάγουνα. Και μου λέει ένας γέροντας, άλλος άνθρωπος, μου λέει, εγώ μου λέει, πήγα σε ένα, σε το χαλκιά μου στη Θεσσαλονίκη. Εκεί λέει, ήταν ένα καμπανάκι, χτυπά το καμπανάκι, έχει το παπάς. Μου λέει, ναι, λέει, πάτε, θέλω να ξαναδηθώ. Πάει τα πάτε, πώς σας λένε, δεν σε νοιάζει. Από πού είσαι, δεν σε νοιάζει. Είστε παπάς, δεν σε νοιάζει. Ακούτε, πώς θα τα έκανε. Λοιπόν, του είπε 3-4 φορές, δεν σε νοιάζει. Ναι, εσύ θα ακούσει την αμαρτία μου, θα μου δώσει σχολική ευχή και να πάω στο καλό. Τον κανόνα μου τον βάλει γεροντάς μου. Εγώ απλώς ήρθα με τον γεροντάς μου να πω την αμαρτία μου. Οπότε τι να έκανε με αυτό, με βοήθησε και εμένα να πάω να πω την αμαρτία μου. Καταλάβατε, οι πατέρες είχαν έναν τρόπο να σου πούνε το. Και βεβαίως και τι σου λέει, εσύ παπά μου είσαι για να συγχωρείς αμαρτίες. Γιατί, Γιώργο μου, άμα δεις εκεί σε αυτή την παραβολή, δεν μου λες ο πατέρας δεν έτρεξε από πίσω και πεσόν επί των τράχυλων. Επί των τράχυλων. Πεσόν επί των τράχυλων. Πώς λέγεται αυτό, επί τραχύλιων. Επί των τράχυλων. Έπεσε πάνω στον τράχυλο του γιού του αλφότου και κατεφύγει αυτόν, τον κατεφύγησε. Και ο Κακομοίρης ίσα που πρόλαβε να ψελίσει ύμα των Ισαρών και Νοπιών. Αφού τον είχε συγχωρέσει από πριν, προτού να φύγει, τον είχε συγχωρέσει ο πατέρας. Λοιπόν, αυτό είναι. Αυτό όμως δεν το δώσουμε στον κόσμο, δεν μπορεί να καταλάβει. Εάν εμείς καθόμαστε και έχουμε ένα καντάρι και γράφουμε μία εκείνο, μη το έκανες αυτό, ή το τάλιο γράφουμε και είμαστε στους ανθρώπους. Και ενώ οι άνθρωποι έχουν 100 βάρη στο κεφάλι, βάλουμε άλλα 50 εμείς, οι άνθρωποι δεν μπορούν να φέρουν τα παρόντα τους για νέους. Γιατί κάθε άνθρωπος μπορεί να σηκώσει 100. Όταν βάλεις σε άλλα 50, δεν είναι 50 πίσω. Έτσι κάθε, δεν μπορεί. Και δεν σηκώνουμε, κιόλας εμείς. Άρα, ξαναλέμε, ησυχία πρώτα, να καταλάβουμε τι στο καλό μας δέρνει, μετά εξομολόγηση, να εξομολογηθούμε, αυτό να ξέρεις είναι η αρχή. Πολύ μεγάλη αυτή, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και στην αρχή ο Θεός ευλογεί τον άνθρωπο, παίρνει πείρα από αυτό, ηρεμεί, γαλινεύει, ισορροπεί, παίρνει τη φύση κοινωνία, γιατί συνήθως η φύση δεν κοινωνάνε άνθρωποι. Εγώ έχω μην έκμος, υπάρχουν άνθρωποι 45 χρόνια που δεν κοινωνήσανε. 48, 50, με βρίσκουν άνθρωποι στον δρόμο, μου λένε πατέρε Βάγκερ να εξομολογηθούμε, έχουν 50 χρόνια να κοινωνήσουμε. Ελάτε, βρε παιδιά, να πω. Καταλάβατε, δηλαδή, και επίσης κάτι άλλο. Πρέπει και η Εκκλησία να βγει από τα τείχη της. Άμα δεν βγει η Εκκλησία, πει να βρει τον άνθρωπο, αλλά κάθεται μέσα στα τείχη και περιμένει. Ο άνθρωπος θα πάει να εξομολογηθεί. Ο άνθρωπος θα πάει να κάνει το γάμο. Ο άνθρωπος θα κάνει τη βάφτιση. Ο άνθρωπος θα κάνει αυτό. Χάνουμε και αυτό το πράγμα. Το χάσαμε αυτό το έξω. Και το κράτος, θα πούμε και αυτό, δεν μας θέλει για τον δρόμο. Μας θέλει μέσα στα τυχάκια μας, συντεταγμένους, ελεγχόμενους κτλ. Αυτά για να μην πάω παρακάτω, γιατί δεν θέλω, γιατί έχω την αγάπη του επισκόπου σας και την ευλογία και δεν θέλω να πω κάτι πιο δύσκολο. Είναι δύσκολα. Άρα. Όλα αυτά που ζούμε είναι δύσκολα, είναι μπερδεμένα. Είπατε πολύ ωραία ότι θα έπρεπε και η Εκκλησία να βγει. Δεν την πολύ αφήνουν να βγει, δεν την πολύ θέλουν να βγει. Έχουν περιορίσει και τον ζωτικό της χώρο. Όμως η Εκκλησία πάντα βρίσκει χαραμάδες, έτσι δεν είναι? Εννοείται. Το νερό δεν το γλιτώνεις. Το νερό, έχουμε κάτι σπίτι για να ξέρεις, και μπαίνει η υγρασία μου και ψάχνεις από πού στο καλό μπήκε και δεν μπορεί να δεις. Έτσι και η χάρη του Αγίου Πνεύματος ζητά τρόπο με τον οποίο θα σε σώσει. Θα μπει από εδώ, θα μπει από εκεί, θα σε πιάζει, δεν την γλιτώνεις. Ναι, έχουμε αυτό έτσι. Έχουμε το Χριστό μας, γι' αυτό και έβαλε το νερό, ας πούμε, είδατε το νερό της βαπτίσεως και τα λοιπά, ότι εξίδατος και πνεύματος, είδατε πώς το λέει. Το νερό είναι πολύ ισχυρό. Θα βρει την έξοδο να πάει να μπει παντού. Δεν γλιτώνεται. Ας μας περιορίσουν όπου θέλουν. Δεν γλιτώνεται, θα μας πιάσει, θα τον πιάσουμε τον κόσμο. Αρκεί να έχουμε λίγο διάθεση ψυχής. Ναι, και λίγο τα λεφτά, λίγο μακριά από τα λεφτά. Να το ξέρεις αυτό. Αυτό είναι λιγάκι δύσκολο. Μα πώς η έκκλησε. Όχι, ναι. Βέβαια, εννοείται. Ναι, ναι. Αυτή είναι η μεγάλη πληγή. Δεν έχω αίσθηση, αυτά δεν τα ξέρω. Και όπως βλέπεις, είναι με τι να πούμε. Και τον Πέτρο, είδες ο Πέτρος, ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο Άγιος Γεώργιος, όλοι αυτοί φέραν τα παρόντα γενναίος. Είδες ο Πέτρος, ο καημένος, δεν τα έφερε τα παρόντα γενναίος. Είδες.
Κάποιος του είπε ένα κοριτσάκι, και εσύ μετά αυτό, και είπε, δεν το ξέρω. Μετά του είπε και η άλλη, εσύ είσαι με τον Μάλχο, εκεί που του κόψε αυτή. Όχι, λέει, εγώ δεν είμαι, λέει, εγώ ανάθεμα το ξέρω. Όχι. Και μετά του ξαναείπανε και λέει, ήξα το αναθεματίζει και ομνεί ότι ο πήρε τον άνθρωπο. Και ορκιζότανε που είπε ο Χριστός δεν ορκιζόμαστε τίποτε, και αναθεμάτιζε το Χριστό. Να, τα πάρα τα γεννιά. Έτσι λέμε και εμείς, θα τα φέρουμε τα πάρα τα γεννιά, θα τα φέρουμε τα πάρα τα γεννιά, θα τα φέρουμε. Καθόλου δεν φέρνει τα πρώτα εμπειρία. Αλλά όπως λέει η ιστορία της Εκκλησίας, να ξέρετε ότι ο Ιάκωβος του διάβασε την πολιτική ευχή του Πέτρου, αλλά είναι, ξέρετε, από αυτά από τους βίους των Αγίων που λένε τίποτα. Είναι ωραίο αυτό, ότι ο Πέτρος, ο καημένος, έσκησε το κεφάλι του στον Ιάκωβο, τον αδελφό του, τον ορίστε. Λοιπόν, πρώτα ήταν ο Ιάκωβος, ο άλλος του Ιωάννη, ο αδελφός, και μετά είχε κοινήσει αυτό το βίο, γιατί τον σκοτώσαμε. Μετά να μιλάμε ο Ιάκωβος, ο αδελφός του, στη διοίκηση της Εκκλησίας του Ιερουσαλήμου. Και ο Πέτρος έστειλε πάντοτε και έπαιρνε την ευλογία από τον Ιάκωβο, διότι είχε κάνει αυτό. Και όταν ήρθε η ώρα να κυδεύσουν την Παναγία και είπανε στον Πέτρο να πάρει να αρχίσει αυτός τους ύμνους, είπε ο Πέτρος όχι, γιατί εγώ επρόδωσα τον νιόν της. Να πάει ο Παύλος. Και ο Παύλος είπε, εσύ τον πρόδωσες τον νιόν της, αλλά εγώ πρόδωσία του τους έκανα, γιατί ήμουν εκεί που σκοτώσαν τον Στέφαν. Και βάλανε όλοι τουλάχιστον την κοράδα. Το κάνει να αρχίσει το ευλογητός ο Ιωάννης, ο οποίος πάντα ήταν με τη Θεοτόκο. Αυτά και μόνο βλέπετε ότι άγιοι πάντοτε γνωρίζανε τη δική τους κατάσταση και πάνε τα παρόντα εσωτερικά γενναίως. Όμως δεν είχαν το φόβο ότι δεν θα σωθούν. Αυτό είναι το φοβερό. Δηλαδή, αυτό είναι φοβερό πράγμα. Έτσι φέρει τα παρόντα γενναίως. Με το να ξέρεις ότι έχω κάνει λάθη, έχω κάνει αμαρτίες, έχω κάνει αυτά, αλλά έχω Θεό Χριστό ελεήμωνα, που τηρώντας αυτό το ύμα του. Ύμα τον Κύριε, νύστη κοινού Κύριε την βασιλεία σου, θα μου πει είσαι παιδούλη τη χαρά του. Άρα χρειάζεται αυτή τη βεβαίωση να την έχουμε στη ζωή μας. Ότι ο Θεός θα μας σώσει, αλλά και εμείς πρέπει να έχουμε αυτό το φρόνημα της ταπεινώσεως και της μετανοίας. Αυτό μαρτυρούμε. Κλαψάρικα πράγματα, έτσι, ξέρετε, αυτά τα πολύ φοβερά και τα λοιπά, και μαθηματικά και άλγευρα στην θεολογία, άλγευρα στο Χριστό δεν ισχύει. Ένα και ένα κάνει δύο. Στο Χριστό μπορεί να κάνει ένα και ένα έντεκα, ας πούμε, μπορεί και το Στογεύσκι. Δεν έχει ο Χριστός τέτοια πράγματα. Αυτό παρέλευε εγώ δηλαδή, και νομίζω και αυτό λέει κιόλας. Εκεί που δεν το περιμένεις, τσακ, βγαίνει ο άλλος, ο Μήμος δεν ήταν, δεν κορόιδευε τις βαφτίσεις, ο Πορφύριος ο Μήμος κορόιδευε τις βαφτίσεις, μπήκε μία φορά στο νερό, μπήκε δύο φορές στο νερό, μπήκε τρεις φορές νερό το νερό, ούτε αγιασμένο νερό ήταν, ούτε παπάς το είχε ευλογήσει, τίποτα, και βγήκε και λέει, βγάλετε από εδώ, είμαι χριστιανός. Είχε αυτοβαπτιστεί στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, δεν μπορεί να βάλεις όρια στο Χριστό πώς θα το σώσει. Εμείς κάνουμε αυτά που λέει η Εκκλησία, αλλά δεν μπορεί να βάλεις όρια. Ορίστε. Ο Μήμος, ο Πορφύριος έγινε Άγιος και του σκοτώσανε μέσα, κόψε το κεφάλι. Λοιπόν, επειδή παρίστανε στο θέατρο, πώς γίνεται η βάφτιση. Είναι ένα πολύ διδακτικό παράδειγμα αυτό του Αγίου Πορφυρίου. Πώς ακριβώς, ενώ το παρίστανε, τελικά το έζησε και πώς η χάρη έτσι ενήργησε. Έχουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας πολλά τέτοια παραδείγματα ολόγυρά μας και εσείς έχετε πολλά ζήσει και στην Ελλάδα και στην Ιεραποστολή. Και είναι και εκεί ένα άλλο σημαντικό κομμάτι, γιατί κάθε φορά όταν βγαίνει κάποιος από την Ελλάδα και πάει σε μια χώρα που αντιμετωπίζει άλλες δυσκολίες, ίσως, και θέλω να με βοηθήσετε σε αυτό αν κάνω λάθος, συνειδητοποιεί ότι τελικά πολλές από τις δυσκολίες δικές μας είναι πολυτέλειες και όχι δυσκολίες. Να σας πω κάτι που θα σας, λίγο θα σας στενοχωρήσει, αλλά όχι εσάς, θέλω να καταλάβετε κάτι, ότι όταν χτυπάει η καμπάνα και ένας χριστιανός βγαίνει από την εκκλησία του, από το σπίτι του να πάει στην εκκλησία, αυτό είναι πολιτικό γεγονός. Να το ξέρετε αυτό, δηλαδή είναι πολιτικό γεγονός. Έχει τασί πατού αυτό το πράγμα. Έτσι φανταστείτε τώρα ότι χτυπάει η καμπάνα στην Αφρική και φεύγει ο Πατριβάγγελος και φεύγει από την Ελλάδα και πηγαίνει στο Καμερούν, ας πούμε. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει όχι απλώς γιατί εξερχόμεθα στο όνομα του Χριστού, αλλά είναι πραγματικά μια πολιτική πράξη. Γιατί, εγώ έχω βία και πολιτεία. Αν ο βίος μου μέσα στην οικογένειά μου, στην πνευματική μου ζωή, δεν είναι κατά Θεόν, αυτή η πολιτεία μου προς τα έξω δεν θα μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει ή να λάβει το πνεύμα του Άγιον, γιατί θα λέει, μωρέ, τούτος καλός είναι, αλλά εμείς ελπίζουμε πάλι στο γαϊδούρι του Βαλάμ, ότι ας είμαστε γαϊδούρια του Βαλάμ και πάμε, ας πούμε, αλλά να ξέρετε ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό να βγεις. Εκκλησία τι σημαίνει, βγες έξω, βγες από το σπίτι σου, έξω καλό, βγαίνετε, ελάτε στο ναό. Βγαίνετε, αυτή η κίνηση είναι, θα το ξαναλέω, έχει μεγάλη, γιατί όπως το έπρεπε λέμε, βίος και πολιτεία του Αγίου Τάδε. Ο βίος είναι ότι είσαι μέσα στο σπίτι σου, μέσα στο κελί σου, μέσα, όταν βγαίνεις από εκεί και εξέρχεσαι και πας προς την εκκλησία, αυτό είναι η πολιτεία σου, η σχέση σου με τους ανθρώπους, μόνο να σε ανοίξει τον δρόμο. Αυτό είναι και στην Ιεραποστολή. Η Ιεραποστολή είναι μια εξέχουσα πολιτική πράξη,
Τι εννοεί? Ότι αυτό το καλό που μου δώσαν οι πατέρες μου, το Χριστό που μου δώσαν οι πατέρες μου, το Χριστό, αυτόν τον Χριστό, τον Ορθόδοξο, αυτόν τον Χριστό με τους Αγίους Πατέρες, όπως αυτόν τον Χριστό των Αποστόλων, αυτόν τον Χριστό, αυτόν τον πραγματικό Χριστό, όχι ένα Χριστό που έχει αλλοιωθεί, τώρα δεν θέλω να πω για άλλους ανθρώπους, λοιπόν, αλλά αυτόν τον Χριστό τον παίρνω και εγώ κουβαλιά, αγκαλιά και έρχομαι και εγώ και σας τον δίνω εκεί πέρα και περιφερειές επιθυμάτε να σας φτιάξουμε και λίγο φαγητό και επειδή η Κυριακή να φύγουμε και να σας δούμε και επειδή διψάτε φτιάξουμε και ένα πηγάδι. Καταλάβατε πως είναι. Όλο αυτό είναι μία, απλώνεται αυτό το πράγμα, αλλά η βάση είναι μία. Εγώ δεν ήθελα ούτε να σε κάνω, ούτε να σε κάνω, πώς το λένε, Ελληνάτσι, ούτε να σε κάνω, ούτε να σε κάνω να σου κάνω τα εμβόλια, ούτε να σου κάνω αυτό, ούτε να σε, θα τα κάνω αυτά, θα σε βοηθήσω, αλλά δεν είναι αυτός ο κύριος σκοπός μου. Μένω ο κύριος σκοπός μου να σου δώσω τον Χριστό. Και εσύ με τον Χριστό και με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και με τις δυνατότητες που έχει δώσει το ίδιο το Αγίο Πνεύμα στην ύπαρξή σου, θα προχωρήσεις, θα αποβάλεις τα μαγικά στοιχεία τα οποία είχες και προσκυνούσες τα ίδωλα και τα δαιμόνια και σιγά 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 θα καθαριστείς και σιγά σιγά θα βρεις και θα φτιάξεις τη δική σου πολιτισμική σχέση και τη δική σου εκκλησία, μία είμαστε, αλλά το πώς θα εκφραστεί αυτό θα είναι σταθερό βάση αυτής της ορθοδοξίας που σε έφερα, αλλά θα έχεις και εσύ δικαίωμα να προθέσεις τους δικούς σου ήρμους. Καταλάβατε τι εννοώ, δηλαδή η εκκλησία δεν είμαστε, δεν θα κάνουμε ένα αντίγραφο στην Αφρική μιας εκκλησίας που είναι στην Ελλάδα, όχι, δεν θα μπορούσαμε να το ξέρουμε αυτό και δεν έπιασε, όποτε έγινε δεν έπιασε. Η εκκλησία θα είναι εκκλησία με ένα από εδώ, όπως και γίνεται στη Ρωσία. Στη Ρωσία πήγαν οι άλλοι, οι πατέρες μας, ο Κύριος και ο Μεσόδιος και ο Ελεκτρός και η Μολδαβία και τα λοιπά και όλα και σιγά σιγά τους έδεξαν πού το πάτε αυτό. Και η μεγαλύτερη βόμβα που έβαλε, τη μεγαλύτερη, τώρα στέλνουμε, ας πούμε, στέλνουμε στην Ουκρανία πώς ήταν όπλα, μα τα μεγαλύτερα όπλα που στείλαμε, τα μεγαλύτερα όπλα, τις βόμβες μεγατόνους που έστειλε η εκκλησία που έστειλε σε αυτές τις χώρες ήταν ο Κύριος και ο Μεθόδιος. Γιατί ξέρετε, η Μητρόπολη σας τιμάει πάρα πολύ τους Αγίους αυτούς τους δύο, τον Κύριο και τον Μεθόδιο. Λοιπόν, ακριβώς αυτό. Η μεγαλύτερη βόμβα που στείλαμε σε αυτές τις χώρες ήταν ο Κύριος και ο Μεθόδιος. Εμείς έχουμε τελειώσει την υποχρέωσή μας, αντιλαμβάνεστε, για την ειρήνη του κόσμου. Και μόνο με τον Κύριο και τον Μεθόδιο τους δώσαμε το αλφάβητο, τους δώσαμε την αγάπη στο Χριστό, τους δώσαμε αυτή την ωραία ορθόδοξη θεολογία. Τι, πού να κάνεις αυτά. Γεννήσαμε, από αυτούς γεννήθηκε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρων, ο Ντοστογεύσκη, από αυτούς γεννήθηκαν. Από αυτούς, τον Κύριο και τον Μεθόδιο. Αν τα θέλετε να τα δείτε έτσι πραγματικά, από αυτά γεννήθηκαν. Οι οποίοι φέραν τα πρώτα γενναίος, διότι περάσανε μαρτύρια, όσο δεν λέγονται, ας διαβάσετε εμείς τους ίδιους. Κάθε φορά, είτε σας ακούμε ζωντανά, είτε σας ακούμε από τις ομιλίες που ανεβαίνουν στο διαδίκτυο, είτε σε αίθουσα, πάντοτε έτσι μένουμε. Για λίγο άφωνοι, προσπαθώντας να αφομοιώσουμε και να κρατήσουμε αυτά που μας λέτε, ναι, τα οποία αφυπνίζουν. Και βέβαια και εσείς έχετε ανάγκη από την ηρεμία, γιατί κάθε φορά η αγάπη του κόσμου σας καλεί, ναι, και εσείς δεν αρνείστε. Είναι και αυτό μια αλήθεια. Αυτό είναι ένα κακό για μένα, όπως έχετε καταλάβει, ότι δεν λέω σε κανέναν όχι. Προς όλους λέω ναι. Ναι και σε σένα, ναι και στον άλλο, ναι στον άλλο. Καμιά φορά έχω πει σε 40 ναι την ίδια ώρα. Και έρχονται 40 την ίδια ώρα. Και λέω, ρε παιδιά, δεν ξέρω, ξέχασα την ίδια. Να με συγχωρέσουν λοιπόν και οι αδερφοί όλοι που ακούνε και τα λοιπά. Βγάζω μια μετάνοια. Να με συγχωρέσουν οι επίσκοποι, αν καμιά φορά έτσι η γλώσσα μου είναι λιγάκι πιο δύσκολη και τα λοιπά. Να με συγχωρέσει ο επίσκοπός σας. Να με συγχωρέσουν όλοι οι αδερφοί. Να με συγχωρέσετε όλοι. Να με συγχωρέσετε. Εγώ απλώς καμιά φορά έχω μια φωτιά και δεν μπορώ να την ελέγξω. Συγχωρέστε με πάλι. Ναι, αυτό. Και αυτό λέω καλύτερα, άστο. Δεν πειράζει τώρα σιγά σιγά να μην μιλάω. Μαζεύονται και η ηλικία μου σιγά σιγά. Εσείς δεν το πιστεύετε, αλλά εγώ το αντιλαμβάνομαι αυτό. Γιατί είναι πολύ κουραστική αυτή η συνεχή μετακίνηση πέρα, δόθε, Αφρική, Ελλάδα, από εδώ, από εκεί, Αμερική, οτιδήποτε. Και δεν, μα δεν αφαιρείται. Εγώ πιστεύω δεν είναι και καμία ωφέλεια, ας πούμε, αλήθεια. Για το μόνο που μπορώ να πω είναι το εξής. Εχθές ήρθε ένα παλικάρι, αυτούς με λικούργο, το οποίο ήταν στην Ελβετία, Έλληνας Ελβετίας ήταν, δεν τον βαφτίσαν οι γονείς του. Δεν τον αφήσαν οι γονείς να σκεφτείς. Τον αφήσαν να διαλέξει η θρησκεία. Δεν διάλεξε. Τώρα είναι γνωστό. Γνώρισε μια άλλη κοπέλα. Δεν παντρευτήκε, ξέρετε, παντρευτήκαν πολιτικό γάμο κτλ. Και κάνω και ένα μωρό. Και εγώ είχα πάει στην Ελβετία για να σφραγίσω το διαβατήριό μου. Το διαβατήριό μου να σφραγίσω, γιατί για να πάμε στην Αφρική πρέπει να σφραγίσω το διαβατήριό σου. Λοιπόν, και από μια πρεσβεία. Αλλά δεν έχουμε πρεσβεία σε όλα τα μέρη. Και πάω στην Ελβετία, φαντάζομαι ότι δίνω 300 ευρώ και 300 να πάω για να έρθω, για να σου κάνω να πάω στην Ελβετία. Για να πάω. Δηλαδή, φυλάμε φρίκι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εκεί όμως, με πλησιάζει αυτός ο άνθρωπος. Με πλησιάζει. Με βλέπει από μακριά. Και με βλέπει. Δεν είχε ακούσει ούτε με βλέπει τίποτα. Απλώς ο τρόπος, ξέρεις, ο στήλ μου που είναι εκεί, εγώ γελάω.
και μου λέει Πάτερ, μου λέει, με λένε Κωνσταντίνο. Σαν λένε Κωνσταντίνο, του λέω, μου λένε, αλλά του λέω, μου λέει είμαι βάπτιστος. Είσαι βάπτιστος, λέει Κωνσταντίνο, του λέω, είσαι Έλληνας και είσαι βάπτιστος. Ναι, εγώ θα σε βαπτίσω, του λέω. Πάμε να σε βαπτίσω. Μου λέει, μπορεί να βαπτίσεις. Στο νερό, ρε, πάμε εδώ, στο νερό, έχει ποτάμια εδώ πέρα. Πάμε, του λέω, θες να βαπτιστείς. Μου λέει, Πάτερ, μου λέει, εγώ δεν πιστεύω στον Χριστό. Δεν πιστεύεις στον Χριστό, του λέω. Μα είσαι, δεν πιστεύεις στον Χριστό, είσαι Έλληνας και δεν πιστεύεις στον Χριστό. Και είσαι εδώ πέρα, του λέω, μες στην Ελβετία και ζεις στην Ελβετία εδώ πέρα. Και δεν πιστεύεις στον Χριστό. Έχει αυτό το μωρό το ωραίο και δεν πιστεύεις στον Χριστό. Δεν καταλαβαίνεις ότι ο Χριστός είναι αυτό το ωραίο μωρό. Η γυναίκα του με κοίταζε έτσι. Με κοίταζε η γυναίκα του. Γιατί το βαθισμένο όμως. Του λέω, και όσο μωρό και παρασέλνεις και τη γυναίκα να τη λέει, να δεις το παιδί σου. Πάμε, του λέω, εδώ στο ποτάμι. Και ένα ποτάμι και έτρεχε. Ένα. Είναι αυτό, τι ανάγκη. Και τι μου λέει, και τι μου λέει το παιδί μου, πάτε εγώ. Δεν πιστεύω, δεν πιστεύω, δεν πειράζει, δεν πιστεύω εγώ. Ξέρω εγώ. Δεν με αγαπάς, ρε. Δεν με, μόλις με είδες, δεν είπες ότι να πάω κοντά στον παπά. Γιατί μου πήγες, γιατί είδες κοντά μου. Γιατί σου θυμίσει κάτι από την πατέρα σου, από την μάνα σου, από την παράδοση της εκκλησίας, από τα παλιά. Δεν νιώθεις άνετα εδώ που είμαστε κοντά. Τι περιμένεις περαιτέρω. Θα έρθει ο Χριστός στην καρδιά, θα έρθει να σε καθαρίσει, μη στεναχωριές. Μου λέει, δεν έχω πετύχει, τι να πετύχεις, του λέω, τα παιδιά βαφτίζουν και κατυχημένα. Ενώ δεν θα πούμε και στον παπά να σε βαφτίσει και θα τα πούμε τα παρακάτω. Δεν με δέχτηκε να βαφτιστεί τότε, αλλά ήρθε χθες και μου είπε Πάτερ, απεφάσισα να βαφτιστώ. Το σκέφτηκα καλά με τη γυναίκα μου και τα λοιπά. Και θέλω να βαφτιστώ. Θα βαφτιστώ εγώ πρώτος Πάτερ και μετά την άλλη μέρα να βαφτίσουμε το παιδί. Αυτά, αυτά δεν είναι δική μου δουλειά. Καταλαβαίνετε, οι δοπάτες ζουν τότε συνέχεια. Λοιπόν, δεν είναι δικές μου δουλειές. Αυτές είναι οι δουλειές του Αγίου Πνεύματος. Και δεν νικέται. Το λέω και πάντα εξομιλίες με στο τέλος του λέω. Βρε, δεν νικέται. Δεν νικέται. Και επίσης ο ελληνισμός δεν νικέται, γιατί αυτό που βλέπετε τώρα, το ότι ο Αχιλλέας συγχώρεσε τον Πρίαμο και του έδωσε το σώμα του Έκτορα, και δεν, να σου πω, θα μπορούσε τον Πρίαμο να τον σκοτώσει εκεί που πήγε να τον ζητήσει τον Έκτορα. Όχι. Και τον εφιλοξένησε, τον έβαλε μέσα με πολύ αγάπη, τον περιποιήθηκε. Θα δείτε και έχω μια ζωγραφιά στο τέλος του βιβλίου που είναι, θα το δείτε εκεί τον Έκτορα που ζητάει ο Πρίαμος, και τον αγκάλιασε και τον του δώσε ρούχα και του είπε να πας στο καλό και φιληθήκανε. Και λέει στο τέλος ότι έβλεπε ο Πρίαμος τον Έκτορα, τον Αχιλλέα και έλεγε «Μα τι ωραίο παιδί έχει κάνει αυτός ο πατέρας. Να είναι ευλογημένο. Δεν πειράζει που σκότωσε το παιδί μου. Να είναι καλά το παιδί». Και ο Αχιλλέας έβλεπε τον Πρίαμο και έλεγε «Μα τι σοφός είναι αυτός ο γέρος και πόσο ωραία μιλάει». Και καθέτανε οι δυο εχθροί και βλέπανε ο ένας τον άλλον και αγαπιόντουσαν. Αυτό είναι μορφή παραδείσου. Είναι παράδεισος αυτό. Απλώς οι άνθρωποι μέχρι εκεί μπορούσαν να φτάσουν. Ήρθε ο Χριστός και αυτό το έκανε καθεστώς. Αυτή τη σωτηρία ο Χριστός την έκανε καθεστώς. Δηλαδή να μπορεί να κάθεσαι μια μέρα με τον εχθρό σου και να θαυμάζεις τον εχθρό σου, τα καλά του εχθρού σου. Και ο εχθρός σου να θαυμάζει τα καλά για σένα και να αγκαλιάζεσαι και να εισερχόμεθα εις τον παράδεισο αγαλωμένο ποδί Πάσχα κροτούνται σε αιώνιο. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ευλογία που έδωσε ο Χριστός στον κόσμο. Και τόσο, κάνουμε, θα συνεχίσουμε τόσο κι άλλο. Λίγα λεπτάκια και όπου να είναι ο χρόνος μας τελειώνει, Πάτερ Ευάγγελε, και είναι τόσο απλό αυτό που μας είπατε, αλλά και τόσο δύσκολο, γιατί μόνοι μας είπατε δεν έχουμε το χρόνο, δεν έχουμε την ηρεμία, έχουμε κολλήσει, είπατε κάποια στιγμή, με τα χρήματα που μας παιδεύουν και μας πνίγουν και τελικά δεν μας βοηθάνε σε τίποτα. Εδώ τα λέμε όμως, να σας πω. Υπάρχουν οι άνθρωποι που αγαπούν πάρα πολύ τον πλούτο, αυτοί είναι χόρταγοι, δεν χορταίνουν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά υπάρχουν οι άνθρωποι, όπως περισσότεροι πια άνθρωποι καημένοι, είναι σε τόσα έξοδα. Πραγματικά δηλαδή οι άνθρωποι δεν μπορούν να φανταστούν όπου θα τους έρθει. Ξέρετε, πρέπει να το μελετήσουμε και αυτό. Δηλαδή πρέπει να το σκεφτούμε αυτό. Έχουν αλλάξει τελείως οι συνθήκες του βίου, ας πούμε. Ο Χριστός, άμα θέλετε να το δεχτείτε και αυτό, ο Χριστός, ας πούμε, το κήρυγμα το έκανε σε ψαράδες, σε βοσκούς, σε ξυλουργούς, καταλάβατε. Ας πούμε, αν δείτε, δεν πήγε ούτε σε κολυβιστές να κάνει το κήρυγμα, αυτοί ξέρετε που είναι τραπεζίτες, δεν πήγε σε αυτούς. Τώρα αυτοί οι κολυβιστές έχουν μπει σε όλη τη ζωή των ανθρώπων και οι άνθρωποι εξαρτώνται συνεχώς από τους κολυβιστές. Αυτό πάθαμε. Με αποτέλεσμα, δηλαδή τα λόγια του Χριστού μας, ενώ απευθύνονται στους ποιμένες, στους βοσκούς, αυτοί τρέξαν από πίσω τον Χριστό. Συντάδες, ψαράδες και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι ταπεινοί και απλοί, ο κάθε άνθρωπος τώρα ζει με τους κολυβιστές αγκαλιά. Το ξέρετε, το βλέπετε. Βλέπετε αυτή τη μανία, την πρώτη κατοικία να την πάρουν, να τους δώσαν δάνεια των ανθρώπων, τα δάνεια ήταν 5.000, φτάσαν 300.000. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε, ας πούμε, αυτά που περιγράφει ο Χρυσόστομος, ας πούμε. Αυτά ζουν οι άνθρωποι τώρα. Πού να προλάβουν, αυτό παίρνει το μυαλό. Του το παίρνει το μυαλό. Όχι μόνο το μυαλό, το σκάλπ, λέγανε, θυμάστε αυτό το σκάλπ. Αυτό είναι το σκάλπ, το σκάλπ τον πήρε τον τρόπο. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε και η Εκκλησία, η καημένη, τι να κάνει κι αυτή. Γιατί και ακόμα και οι ιερείς, όλοι βρίσκονται σε έναν διαρκές χρέος. Ανανοούμενο χρέος, χρέος, χρέος.
λέω ότι έχουν πάθει και κοιτάνε προς τη γη κάτω, συνέχεια. Ενώ όταν έρχονται στην εκκλησία ακούνε, ίσως πρώτη φορά ακούνε στην εκκλησία τη λέξη άνος χώμαντας καρδίας. Δηλαδή, άμα δείτε όλος ο κόσμος έχει το κεφάλι κάτω ή αδευθεία. Ενώ μέσα στην εκκλησία ακούγεται ο λόγος άνος χώμαντας καρδίας. Εγώ όμως παρόλο που σας τα περιγράφω όλα αυτά έχω μία χαρά ότι ο Χριστός νικάει στο τέλος. Χριστός νικά, Χριστός νικά, Χριστός νικά. Ο Χριστός θα νικήσει στο τέλος, δεν γλιτώνει ο κόσμος. Ο Χριστός θα νικήσει και δεν πάνε να κάνουν ό,τι θέλουν και τόσες χιλιάδες χρόνια κάνουν ό,τι θέλουν από τον παιδί της Χριστός και προσπαθούν να σφάξουν το παιδί της Ναζαρέτ, να τους σφάξουν αυτό το Χριστό μας, αλλά από εκεί που σφάζουν, από εκεί γεννιέται. Λένε, ό,τι να σας πούνε. Αυτό το λέω τους χριστιανούς που μας ακούν, γιατί την εκπομπή σας την ακούν πολλοί κόσμος και σας αγαπάει. Λοιπόν, και συγχαίρω τον σταθμό της Εκκλησίας, του Πειραιά, το συγχαίρω τον σταθμό, διότι αν ξέρετε, και θα τον πω και ομαίο, και ευθέως θα το πω, ότι έχει μετακινηθεί η αγάπη των ανθρώπων από άλλο σταθμό και έχει έρθει σε εσάς. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Όλοι που λένε το σταθμό της Εκκλησίας του Πειραιά. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε τώρα παρακάτω, γιατί δεν θέλω να θεωρούμαστε. Λοιπόν. Εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι έρχονται κάποιοι που λένε «Α, ο Δαρβίνος, α, εκείνο, α, το άλλο, α, δεν ξέρει τι άλλο, και, α, αυτή η θεώρηση, άλλο». Μόλις οι άνθρωποι σας πούν ό,τι σας πούν, εάν πείτε τη λέξη «Χριστός Ανέστη», αυτή η λέξη «Χριστός Ανέστη» παίρνει τούμπα τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα τα παίρνει τούμπα. Είναι τόσο φοβερό αυτό το πράγμα ότι ο Χριστός Ανέστη και άρα και στον κόσμο ζωή εχαρίστατο. Αυτή, σε όλο τον κόσμο έδωσε τη ζωή την αιώνια και χαρίσατε σε όλο τον κόσμο τη ζωή την αιώνια. Πάντα ανθρώπους θέλει σε ευθύνη και σε επίγνωση να λυσία φιλεθνή, πάντοτε νυν και έκαι στους αιώνας των αιώνων, ώστε αυτή είναι η μεγαλύτερη απάντηση. Να μην φοβάται κανείς τίποτα. Και ακόμα όταν κλαίει τις αμαρτίες του, όταν έχει κακίες, νεκροψυχίες, ό,τι να μας συμβεί, όταν έχουν πάρα πολύ ψυχιατρικό, να ξέρετε, έχουν αυξηθεί τα ψυχιατρικά προβλήματα πάρα πολλά, τα φάρμακα είναι πάρα πολλά που παίρνουν οι άνθρωποι, η ασυνοησία είναι φοβερή κλπ. Δεν πειράζει. Εκεί που είναι μέσα σε μια κατάσταση θανάτου, ας σκύψουν μέσα στην καρδιά τους και να πούνε ο Χριστός Ανέστη. Αφού ο Χριστός Ανέστη, όλα θα αποκατασταθούν με αυτό το πράγμα. Ότι ο Χριστός Ανέστη. Θα μου πεις δεν έχω πιστεί. Μα όπως είπε και αυτός εκεί, εγώ δεν πιστεύω. Δεν πειράζει που δεν πιστεύεις. Δεν πειράζει που δεν πιστεύεις. Θα λες το Θεό. Εγώ δεν σε πιστεύω. Αλλά εσύ αν θέλεις μπορείς να μου δώσεις λίγο να πιστέψω. Εάν υπάρχει κυρία μου, αποκαλύψουμε λίγο στον εαυτό μου. Αποκάλυψε μου το μέτρο. Και δεν μπορεί να χρειάζεται σε φανερωθεί. Να σου αποκαλύψει μέσα στην καρδιά. Τόσο λίγο φως να μπει, τόσο να μπει στην καρδιά σου. Τελείς, αρχίζεις και παφλάζεις και μετά τρέχεις πίσω από τον Χριστό και είσαι αμεθυσμένος από την αγάπη του έρωτα που ζει τον Χριστό και λες τι με νοιάζει, πάρτε μου τα ρούχα, πάρτε μου τα πόδια, πάρτε μου τα λεφτά, πάρτε τα όλα βρεδελιά. Μολόν λαβε, πάρτε τα όλα, πάρτε τα όλα, πάρτε. Αλλά το Χριστό δεν σας το δίνω. Το Χριστό δεν σας το δίνω. Κρατάμε λοιπόν τον Χριστό και κάπως έτσι κρατάμε και τα δικά σας λεγόμενα με μία μόνο τελευταία φράση που θα πούμε ότι όπως και στα προηγούμενα έργα που κυκλοφόρησαν με δικές σας ομιλίες δεν παίρνετε εσείς πνευματικά συγγραφικά δικαιώματα αλλά τα αποδίδετε όλα στην Ιερά Αποστολή. Όλα είναι για τη Μητρόπολη του Καμερούν. Πήγανε τα χρήματα αυτά που μαζεύονται γιατί τα βιβλία έχουν πολλά έξοδα κλπ. Αλλά αυτά έστω και αυτό το λίγο και αυτό το λίγο που μαζεύεται είναι για την αποστολή του Καμερούν. Γιατί η αποστολή, να ξέρετε, λόγω της γενικής δυσκολίας που έχει η χώρα, ακόμα και της εκκλησίας μας, δεν έχει τη δυνατότητα όπως παλαιότερα να πηγαίνουν χρήματα στην Αφρική και να βοηθούν οι άνθρωποι. Οπότε στηρίζεται στις προσφορές όχι του κράτους, το κράτος το ελληνικό δεν ενδιαφέρει αυτή η υπόθεση. Αντίθετα όμως, αν κάποιος Έλληνας χαθεί στο Καμερούν, θα πάρει τη Μητρόπολη τηλέφωνο και θα πει σας παρακαλώ χάθηκε αυτός ο Έλληνας στο Καμερούν, βάλτε τους μηχανισμούς που έχετε να το βρείτε τον Έλληνα αυτό. Και μετά αφού το βρούμε τον Έλληνα, του πληρώνουμε το εισιτήριο για να έρθει στην Ελλάδα εμείς, αφού τον περιποιηθούμε, τον κάνουμε τα ιατρικά, του πληρώνουμε το εισιτήριο κτλ. Το στέλνουμε στη μαμά του, διότι έχει χαθεί γιατί είχε διαβόλτα για να πάει για τα ζώα. Λοιπόν, και το ελληνικό κράτος θα μας αναθυμηθεί πάλι όταν θα ξανά άλλους. Ούτε ευχαριστώ δεν παίρνει να πει. Αυτά που σου λένε αλήθεια, έτσι. Να. Δεν πειράζει όμως. Δεν πειράζει. Μα δεν το κάνουμε επειδή είμαστε από το ελληνικό κράτος. Το κάνουμε γιατί φέρουμε τα παρόντα γενναίως και γιατί έχουμε αυτή την ορθόδοξη παράδοση. Δεν την έχουμε απόλυτα. Προσπαθούμε να την εφαρμόσουμε. Προσπαθούμε. Και παρακαλούμε και εσάς ό,τι τα χρήματα θέλουμε. Για τις προσευχές σας να μας κάνετε να είμαστε συνεπείς και να μην υποχωρήσουμε από το σημείο που μας έθεσε ο Χριστός
ούτε εκατοστό πίσω. Αμήν. Ευχαριστώ πολύ. Αμήν. Να το ευχηθούμε για όλους μας. Να μας εύχεστε κι εσείς. Καλή δύναμη να σας δίνει ο Θεός στο πολύ. Έργο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Δεσπότη και τη μετάνοιά μου σε όλους τους αδερφούς που εργάζεστε εκεί, την αγάπη μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ καλή δύναμη. Πολύ. Ευλογείτε. Πάντοτε η συζήτηση με τον αγαπητό σε όλους μας πατέρα Ευάγγελο Παπανικολάου είναι και ενδιαφέρουσα και χρήσιμη. Είναι συζήτηση που μπορεί να μας ξεσηκώνει, να μας παρηγορεί, να μας προβληματίζει. Δύσκολα μπορείς να την ολοκληρώσεις. Εμάς ο χρόνος φρόντισε να την ολοκληρώσει. Γιατί σε πολύ λίγο θα πρέπει και εμείς να σας αποχαιρετήσουμε. Είχαμε την ιδιαίτερη χαρά να είναι σήμερα τηλεφωνικά μαζί μας ο αγαπητός μας πατήρ Ευάγγελος, με την ευκαιρία πριν από λίγο καιρό της κυκλοφορίας του νέου του βιβλίου με τίτλο «Μολόν Λαβέ, φέροντες τα παρόντα γενναίως», που κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος. Και πραγματικά, «Μολόν Λαβέ», τον ακούσαμε να μας το λέει και να μας το εξηγεί πολλές φορές και να μας επεξηγεί ακόμα περισσότερο πώς μπορούμε κι εμείς να φέρουμε τα παρόντα γενναίως. Δεν είναι τίποτα δύσκολο, δεν είναι τίποτα ακατόρθωτο. Μοιάζει, έτσι είναι η ζωή μας, σπαρμένη με δυσκολίες, αλλά έχουμε κι εμείς ευθύνη για αυτές τις δυσκολίες. Όμως πόσο παρήγορο είναι να θυμόμαστε ανά πάσα στιγμή και σε κάθε δυσκολία ότι υπάρχει ο Θεός, ότι είναι εκεί, δίπλα μας, ότι είναι πάντα εδώ, παρόν, πανταχού και πληρών τα πάντα. Αυτός είναι ο Θεός μας. Αυτόν να επικαλούμαστε. Σε κάθε δυσκολία, σε κάθε στιγμή, σε κάθε μέρα της ζωής μας, για να μπορούμε να την φέρουμε γενναίως, να την αντέχουμε και να προσδοκούμε την κοινή Ανάσταση και την αιωνιότητα δίπλα Του. Πολλά λοιπόν αυτά που κρατάμε από τη σημερινή μας συζήτηση με τον εκλεκτό μας προσκεκλημένο, και κάπου εδώ θα πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους και όλες εσάς για όσα μας είπατε, για όσα σχολιάσατε, για ερωτήματα που θέτετε κι εσείς και που κάποια στιγμή μάλλον θα πρέπει να το κάνουμε λίγο πιο οργανωμένα και όλα αυτά τα δικά σας ερωτήματα να τα θέσουμε στον πατέρα Ευάγγελο, και φυσικά να προσπαθήσουμε όλοι μας γενναία να φέρουμε τα παρόντα και να υποστηρίζουμε αυτό το μολόν λαβέ, αλλά πάντοτε με την προϋπόθεση ότι ο Χριστός είναι αυτός που δίνει την λύση, είναι αυτός που δίνει την δύναμη, ο Χριστός είναι αυτός που μας βεβαιώνει ότι με τη δική Του βοήθεια θα τα καταφέρουμε και θα νικήσουμε. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα. Η μέρα μας ξεκίνησε. Πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.